Είναι πρόθεσή μας και θα το κάνουμε άμεσα να διερευνήσουμε, σε συνεργασία όμως με το Πανεπιστήμιο, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας νέας νομικής σχολής στην Πάτρα. Με αφορμή τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι κοσμητείες των νομικών σχολών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης ως προς την ίδρυση νομικού τμήματος στην Πάτρα, προτάζοντας ως επιχείρημα τις ελλείψεις σε πόρους και διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε: «Τα επιχειρήματα των νομικών σχολών στερούνται πραγματικής βάσης, αφού η κατάσταση που περιγράφουν σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τους πόρους έχει ανασταθεί. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το διδακτικό προσωπικό, το 2016 δόθηκαν 500 νέες θέσεις που προκυρήσονται ακόμα και σήμερα από τα ίδια τα πανεπιστήμια, ενώ έχουν εγκριθεί άλλες 500 νέες θέσεις για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά». Επιπλέον, ο κ. Γαβρόγουρο ανακοίνωσε στην τελευταία σύνοδο των Πριτάνιων ότι από το 2019 θα προκυρήσετε κάθε νέα γενή θέση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ΙΕ.